Θορυβό. Όχι μόνο επειδή εσείς προκαλείτε θορυβό με τα μηνύματα που μας στέλνετε. Όχι, αλλά έχουμε και ένα καλεσμένο που θα προκαλέσει πολύ θόρυβο. Είναι το μπουφ, ρε παιδί μου, στην όλη υπόθεση. Έσκασε. Νάτος, Παναγιώτης Τσακαλάκος. Ναι. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, Παναγιώτη, τι κάνεις. Πολύ καλά, εσείς. Είστε cool. Βέβαια. Εσύ πώς νιώθεις. Σούπερ. Φαίνεσαι. Μέσα στους δύο εδώ, πώς να μην νιώθω. Σούπερ, δεν κατάλαβα. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε εμείς οι δύο μαζί. Κατάλαβες, να έχεις δύο γυναίκες. Ακριβώς, να νιώθω έτσι. Να πορεύεσαι. Λοιπόν, Παναγιώτη, άκου να δεις τι έχει συμβεί. Είμαστε όλα αυτή τη στιγμή στο Facebook. Έτσι, και κάθε μέρα που στάρουμε το News of the Day. Έχω βάλει ήδη ότι είσαι εδώ μαζί μας και έχουν σκάσει ήδη τα πρώτα post και comments από τους τηλεθεατές που δεν θα αποκαλύψω ακόμα. Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να μας στείλετε κι άλλα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε Your Noise και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54010 και επίσης μπαίνετε και στο site μας. Ακριβώς, yournoise.mtvgreece.tv. Στέλνετε πολλά πολλά σχόλια γιατί αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο είναι εδώ για να προκαλέσει ταραχή, αλλά μιλάει και πολύ. Μιλάει πολύ και είναι και υπερκινητικός. Δηλαδή, η χαρά της ζωής. Είναι η χαρά της ζωής η ίδια, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Επίσης να μπαίνετε στο site του MTV, σωστά. Εδώ το ωραίο footer, να το δείξουμε. Από την ταινία Red Riding Hood λοιπόν, αυτό το υπέροχο φουτεράκι. Εσύ μην το γλυκοκοιτάζεις, άμα είσαι καλός θα δούμε. Εγώ θα ήθελα κάπως να βρεθεί και να γίνει δικό μου αυτό. Ναι, αλλά δεν θα σου κάνει γιατί σε βλέπω έτσι ότι είσαι πολύ... Θα το εξετάσουμε το θέμα. Για να το εξετάσουμε να σε δω. Καταρχάς, να πάμε στην υπερκινητικότητα λιγάκι, έτσι. Ναι, είσαι πολύ στην τσίτα έτσι. Γι' αυτό και έχει βρεθεί από τη μία άκρη στην άλλη. Καλά από Αμερική. Λοιπόν, ναι. Πες μας, βρέθηκες εδώ, τι, γιατί, πώς. Κοιτάξτε, και οι δύο μου γονείς από Ελλάδα είναι φυσικά. Mm-hmm. Κάθε καλοκαίρι ερχόμουν, ξέρω εγώ. Αλλά έβγαλα τρίτη γυμνασίου με τρίτη ηλικίου εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε ήταν αυτά τα χρόνια που. Ήταν πολύ σημαντικά χρόνια για μένα και αγάπησα και πάρα πολύ την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν εκεί που ερωτεύτηκα την Ελλάδα. Και ήξερα κάποτε, σε κάποια φάση τη ζωή μου, θα επιστρέψω και θα ζήσω Ελλάδα. Mm-hmm. Πλά έτυχε να το κάνω μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Τέλειωσα και έκανα τις σπουδές μου. Πήρα και το μάστερ μου, είπα ένα τσάου στην Αμερική για χαρά. Και είμαι τώρα εδώ 3,5 χρόνια, ξέρω. Γιατί ισχύει αυτό που λένε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα για να ζει, ενώ η Αμερική είναι η χώρα για να δουλεύει. Οπότε είναι λίγο πιο. Για μένα τουλάχιστον η Αμερική είναι μια χώρα που θα κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ή να δουλέψει ή να σπουδάσει. Για σπουδέ είναι σούπερ η Αμερική. Και για δουλειά δεν είναι. Και για δουλειά. Αν η ζωή σου είναι μόνο δουλειά. Αλλά εμένα είναι ο τρόπος ζωής που με ενδιαφέρει τόσο πολύ και νιώθω σπίτι μου και άνεση εδώ στην Ελλάδα. Δεν το νιώθω στην Αμερική αυτό το πράγμα και περίμενα κάθε χρόνο να τελειώσω με τις σπουδές μου, να έρθω Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή, και επιτέλους το έχω κάνει και νιώθω πολύ ωραία. Πόπο, να ζεις με αυτό. Και νιώθουμε τόσο οικεία μαζί σου, που είναι λες και σε ξέρουμε χρόνια εδώ πέρα. Ενώ έχεις σκάσει πολύ πρόσφατα στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και όλα αυτά. Ναι, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, συγκεκριμένα, και εγώ νιώθω άνετα μαζί σου. Αυτό είναι πολύ καλό. Παιδί μου, σε είδαμε και μας πήρες με την ενέργειά σου. Πραγματικά, δηλαδή, είμαστε εδώ και νιώθω ότι κάνουμε εδώ μια κουβέντα, ας πούμε, χαλαρά. Όχι, μα είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή, διότι το νιώθω και εγώ για εσάς, για τους δύο σας. Και πες από που είσαι. Γιατί μου αρέσει να το πω. Κοίτα, είμαι από το New Jersey, baby. Από το New Jersey. Πράγμα που είναι για μένα το πιο normal πράγμα να λέω. Απλά είναι προφορά, μωρά. Μ' αρέσει τόσο πολύ η προφορά, πεθαίνω. Ναι, το τρελό είναι ότι δεν έχω προφορά. Αυτό είναι το τρελό. Όχι, όχι, δεν έχεις. Αλλά το λες ωραία αυτό το συγκεκριμένο, εντάξει. Λοιπόν, και αφού τα λες τόσο ωραία και αφού θα σε γνωρίζουμε καλύτερα σε όλη αυτή την ώρα που θα ακολουθήσει, θα ξεκινήσουμε με τις μουσικές σου προτιμήσεις, γιατί έχεις επιλέξει τα βίντεο κλιπ που θα δούμε. Και ξεκινάμε με news. Θα μου το πεις με την ωραία σου προφορά που δεν έχει. Τι θα δούμε. Για πες. Το Muse θα δούμε. Muse, sorry. Το το Uprising. Oh yeah. Πάμε να το δούμε. Στιγμή ήσυχη, έτσι. Δεν πειράζει, εντάξει, το παιδί είμαστε το ζει, καλά στο... κάνει. Δηλαδή... Είναι σε επάλξη ο Παναγιώτης Τσακαλάκος εδώ πέρα και του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Τσακαλάκος, γιατί σ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Καταρχήν μου αρέσουν οι Muse πάρα πολύ. Γιατί? Αγαπημένο μου συγκρότημα. Διότι ο Matthew Bellamy είναι ταλέντο, γράφει φωνάρα. Εξαιρετικά τραγούδια. Έχει φωνάρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι γράφει τη μουσική, γράφει τις ενορχιστρώσεις, γράφει τους στίχους. Τα κάνει όλα. Και είναι, τα κάνει όλα. Αυτό και για μένα είναι respect. You know what I mean? Και το συγκεκριμένο τραγούδι εναντίον του συστήματος, καθαρά. Και εντάξει, και εγώ είμαι λίγο εναντίον του συστήματος να πούμε, οπότε ταυτίζομαι λιγάκι. Είσαι εναντίον του συστήματος. Στάνταρτ.
Παρ' όλα αυτά, κάνεις κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολλά Ελληνόπουλα τα οποία βρίσκονται στην Αμερική. Ελληνόπουλα, μ' αρέσεις, Βρενιά. Που ανυπομονούν να έρθουν στην Ελλάδα και αυτό μας κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί ρε παιδί μου, πώς αφήνεις μια χώρα μεγάλων ευκαιριών για να έρθεις εδώ. Θα σου πω γιατί. Διότι τα βίωσα όταν ήμουν γυμνάσιο Λύκειο, το έζησα στην Ελλάδα. Αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Κατάλαβες. Καλά, τρίτη Λυκείου. Φύγες και πενταήμερη. Ή πήγα πενταήμερη και ήμουν και πρόεδρος του Λυκείου μου. Στα 15 με λες. Ναι, ήμουν πρόεδρος του σχολείου. Μα μπορεί να πει, δεν κατάλαβε. Να σου πω, είσαι ένα leader, έτσι. Τους πήγες, φαντάζομαι θα περάσει εκείνη τη χρονιά. Πού πήγαμε, Ρόδο πήγαμε. Αυτά είναι πανικό στο νησί. Γι' αυτό μετά μας έχει βγει το όνομα, κατάλαβες. Πάνε πενταήμερη τα παιδιά. Λοιπόν. Να σου πω και από σπουδές τι έχεις κάνει. Για πες τις σπουδές που έχεις κάνει. Εγώ θέλω έτσι τους τίτλους να τις ακούω έτσι. Λοιπόν, καταρχήν είχα αρχίσει τις σπουδές μου, μουσικές σπουδές, για 2 χρόνια και τα παράτησα και πήγα με το συγκροτημό μου στο Λος Άντζελες. Το έχω πει και σε ένα κλιπάκι στο πρώτο audition μου αυτό. Mm-hmm. Αλλά μετά από 4 χρόνια κατάλαβα ότι η ζωή μου είχε μείνει στάσιμη. Δεν εξελιζόμουν καθόλου σαν άνθρωπος mm-hmm. και αποφάσισα να δώσω ένα τέρμα σε αυτή τη ζωή της του Λος Άντζελες mm-hmm. και να επιστρέψω να πάρω τα πτυχία μου. Πήρα το πτυχίο μου σε ένα Bachelor of Arts in Music. Yes. Bachelor's of Arts in Music. Και μετά εκπλήρωσα και ένα όνειρο, έκανα το Masters μου σε Studio Music Composition. Ωραία. Σαν singer-songwriter. Ωραία. Yeah. Οπότε έχεις κάνει και τέχνη με μουσική. Βέβαια. Οπότε έχεις γενικότερα τα performing right. arts, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έχεις κάνει και τη σύνθεση. Σίγουρα, διότι για μένα, το εκτός ότι είμαι performer και ερμηνευτής, mm-hmm. το βασίζω το ταλέντο μου στο να γράφω τραγούδια. Αυτό είναι η βάση μου. Αφορά και τη διάρκεια, ξέρεις, που ναι, έχει κάποιος. Ναι, έχεις όντως, πολύ σίγουρα, δίκιο σε αυτό, βέβαια. Μα εκεί μπορώ να καταλάβω και τον εαυτό μου ότι εκεί είναι το ταλέντο μου, πιο πολύ, στο να γράφω τραγούδια. Πάνω όλα αυτά, εμείς ξέρουμε σαν τραγουδιστή προς το παρόν και θα μας πεις γιατί και πόσο μάθαμε, μετά όμως από το διάλειμμα που ακολουθεί. Αχ, ναι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Okay. Πάμε. Άκουσε το πέρα, όχι μόνος του, αλλά όχι μαζί με μόνο. Την κιθάρα του. Ο Τσακαλάκος και η κιθάρα του. Λοιπόν, τι ωραία. Τι ωραία. Τι θα μας παίξεις. Τι θα μας παίξεις, παίξε, Πίπη. Τι θα μας παίξεις. Θα παίξω το Dance with Somebody. Ο Αγαπώ. Κι εγώ. Acoustic version. Είμαι σίγουρη ότι θα μας κουνήσεις. Για να σε ακούσουμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Hands in shade on a summer's day to the music, to the music. Fall in love with my favorite song. I wanna sing it all night long. I wanna dance with somebody, dance with somebody. Το έχω συνδέσει με έτσι πολύ ωραίες καταστάσεις. Και μας αρέσει κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν, ότι εσύ κολλάς με τραγούδια και όχι με καλλιτέχνες. Μπράβο, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό το πράγμα ή είναι τελικά μια κατάρα για μένα. Γιατί? Διότι αναλύω το τραγούδι, δεν με ενδιαφέρει σε τι είδος τραγουδιού είναι, δηλαδή αν είναι ροκ, αν είναι pop, αν είναι λαϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Απλά αν είναι ωραίο ένα τραγούδι που στη σύνθεσή του είναι ωραίο, mm-hmm. κολλάω εκεί.
Και ελπίζω να βρίσκω συνθέτες ή τραγουδιστές που διαλέγουν τραγούδια που είναι σε όλο το άλμπουμ. Ναι. Εύστοχα και καλά. Γιατί είναι ο συνθέτης από μέσα του, κατάλαβε. Δηλαδή, στο μάστερ. Σε βοηθάει. Νομίζω πως αυτό που κάνεις ότι είναι η ουσία του τραγουδιού. Δηλαδή μπαίνεις κατευθείαν στην ουσία. Πρέπει. Έχεις και μια μπάντα. Μίλησε μας. Με φοβερό όνομα, έτσι κιόλα. Γενικά είναι. Πες πως λένε την μπάντα σου. Ο Τσαγαλάγκος και η άρρωστη baby. Και η άρρωστη. Και τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Κοίτα, γενικά για έναν μουσικό είναι δύσκολο να βρει και να κολλήσει με παιδιά και να δημιουργήσει μια μπάντα. Για μένα, με πήρε 3 χρόνια να βρω την μπάντα μου. Απλά από διάφορες συνεργασίες τα 3 χρόνια που είμαι εδώ στην Ελλάδα. Διάλεξε κάποια παιδιά που είχαμε και μουσικά ταιριάξαμε μαζί, αλλά και σαν φίλοι. Τους έβαλα όλους μαζί και αντί να τους πω, εντάξει, είμαι ο Παναγιώτης Τσακαλάκος και η μπάντα μου, είπα να βάλω και ένα όνομα, ξέρω εγώ. Και μίλαγα με ένα φίλο μου και είπαμε και οι άρρωστοι. Και στην αρχή μου έκανε εντύπωση ότι δεν το είχαν. Ότι νόμιζα ότι το είχαν πάρει αυτό το όνομα κάποιος. Αλλά τελικά ήταν δικό μας και το κάναμε έτσι. Τσακαλάκος και οι άρρωστοι. Πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε νιώθεις frontman, έχω να σου πω. Γιατί μόνο το δικό σου όνομα αναφέρεται. Ο Τσακαλάκος είναι... και όλοι οι άλλοι είναι άρρωστοι. Όχι, είμαι και εγώ άρρωστοι. Το θέμα είναι το συγκρότημά μου. Θα μπορούσε να ήταν ο Παναγιώτης Τσακαλάκος και να ήταν αυτό. Απλά ήθελα να δώσω ένα όνομα στην όλη κατάσταση, γιατί νιώθουμε μια αρρώστια μεταξύ μας και σαν φίλοι και σαν μουσική όταν είμαστε πάνω στη σκηνή, κατάλαβες. Οπότε ταιριάζει το όλο κόνσεπτ. Επειδή μίλησες για αυτά τα 3 χρόνια, όντως έχεις κάνει πολλά. Έχεις εμφανιστεί σε διάφορες μουσικές σκηνές και με καλλιτέχνες καταξιωμένους όπως την Ελένη Δήμου και πολλούς άλλους. Το Γιάννη Γιοκαρίνη. Ακριβώς. Για τον Κίκο Δήμα από τη Σόπα. Αυτό τι σου έδωσε, δηλαδή ποιο ήταν το καλύτερο εφόδιο που σου έδωσε αυτή η περίοδος. Άμα μου αναλύσεις τη λέξη εφόδιο θα ήταν. Πες στα αγγλικά. The best quality as a musician. Δεν τι θέλεις να μάθεις, για πες το μου. What gave you? Κοίταξε, το καθένα ήταν κάτι διαφορετικό. Κοίτα, όσον αφορά τις συνεργασίες, άρχισε στο Σταυρό του Νότου, που τη χρονιά που άρχισα ήμουνα και με τον Δήμο τον Αναστασιάδη, τον Γιώργο από τα Κόκκινα Χαλιά, είμαστε μαζί, Βαγγέλης Ασημάκης, διάφορους, ξέρω εγώ. Αυτό μετατρέπηκε στο να αρχίσω μια συνεργασία με την Ελένη Δήμου. Στην αρχιτεκτονική. Ναι, φέτος είμαστε στην αρχιτεκτονική. Πέρυσι είμαστε σε ρυθμό stage και σε άλλα εργασία. Αλλά ήταν σούπερ αυτό, διότι. Εντάξει, εγώ έχω ζήσει στην Αμερική. Πολλά ονόματα εδώ στην Ελλάδα δεν τα ξέρω εγώ, διότι δεν ζούσα εδώ στις κρίσιμες στιγμές. Οπότε έμαθα, την γνώρισα την Ελένη. Αναπτύξαμε μια ωραία και οικία συνεργασία μεταξύ μας και φιλία και άρχισα να αγαπάω και τα τραγούδια της. Και αυτό με έκλεισε, ότι δηλαδή σε κάθε live καθόμουν εγώ εκεί και τραγούδαγα τα τραγούδια της backstage και όλα αυτά. Ήταν σούπερ η εμπειρία με την Δήμου, δηλαδή πραγματικά και με βοήθησε πάρα πολύ. Και πολύ καλή τραγουδίστρια. Και σούπερ τραγουδίστρια. Μετά πέρσι μαζί μας με τη Δήμου ήταν και ο Γιοκαρίνης. Ναι, μορφή. Ο Γιώκας ήταν σούπερ ο Γιώκας. Και τρελό μαλλί. Respect. Είναι φανταστικός. Είναι σούπερ και το καλό του Γιώκα είναι ότι είναι αυθεντικός. Εμένα αυτό δεν γουστάρω τους ανθρώπους που είναι δίθεν. Και πάνω στη σκηνή και εκτός σκηνής. Ακριβώς. Αυτό το έχεις δηλώσει κιόλας, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θέλεις να πετύχεις. Σαν άνθρωπος και σαν αυτό... τραγουδιστής. Ναι, ναι. Και ο Γιώκας, ο Γιοκαρίνης το έχει αυτό. Και νομίζω ότι το είδε και αυτό σε μένα και είχαμε ένα respect ο ένας για τον άλλον και μια πολύ ωραία συνεργασία και είναι πολύ cool ο Γιώκας. Τι ωραία. Άραστα. Πάμε να δούμε κι εμείς κάποιον που του έχουμε respect. Ακριβώς. Πάμε να δούμε Sting. Yes. Εσύ θα το πεις. Έλα, εδώ είναι. Ξέρεις θα το πες. Englishman in New York, baby. Αυτά είναι. Έτσι θα λύνουμε τα κλιπ. Πάμε. Και εσύ είσαι ένα Greek American. Greek American from New York. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σου διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει μέσω Facebook. Η Βάσια λέει πω εντάξει τώρα, Παναγιώτης έχει τέλεια φωνή. Αναρωτιέμαι τι θα πει στο επόμενο live, bla bla bla. Δεν αποκαλύπτουμε. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, και επίσης συμπληρώνει ότι είπες υπέροχα το Foo Perfect της Pink. Cool. Λοιπόν, sub Jersey. Λέει ο George. What's up, Jersey? Yeah. Λοιπόν, ο Στέφανος δηλώνει μεγάλο σου φαν. Και θέλει πολύ να σε δει να κερδίζεις. Cool. Ναι. Και η Αγγελική λέει, Τσακαλάκος και δεν είμαι καθόλου καλά. Τι να πρωτοπώ, είναι φοβερός, έχει αυτή την τρέλα που χρειάζεται. Τσακαλόκο, τρέλανε στον τόπο κυριολεκτικά ή καλύτερα τον Greek Idol. Τσακαλάκο, baby, φιλιά, τον αγαπώ. Yeah. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρεις και το επίθετό σου εμπνέει για να. Το ξέρεις ότι δεν είχα. Για να σε πειράζουνε.
Φαντάσου τώρα στην Αμερική να έχεις μεγαλώσει και να, το όνομά σου πραγματικά να είναι Panagiotis Tsakalakis. Είναι πρόβλημα είναι, όταν ναι. μεγαλώνεις στην Αμερική. Αλλά σιγά σιγά κατάλαβα ότι μου άρεσε αυτό το όνομα. Μου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Και μία μέρα ήμουν σε ένα περίπτερο, ξέρω εγώ, και ακούω τον πίσω μου να λέει σε κάποιον άλλον «Ρε Τσακαλάκο!» Και του είπε κάτι, γυρνάω και πάω και του λέω «Ρε φίλε, σε λένε και σε ένα Τσακαλάκο?» Μου λέει «Όχι, στη Θεσσαλονίκη έτσι το λέμε, σαν έτσι». Και τότε κατάλαβα το τι σημαίνει Τσακαλάκος. Και μου άρεσε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Προφανώς αναφέρθηκε τον Greek Idol, γιατί όλοι εμείς, οι περισσότεροι μάλλον από εμάς, γνωρίσαμε μέσα από αυτό το παιχνίδι. Από τον Greek Idol, βέβαια. Και θέλω να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το όλο yeah, θέμα. Talk to me, baby. Talk πώς to me, αποφάσισες καταρχήν να πας στον Greek Idol? Ναι, ήταν... Κοίταξε να δεις. Γενικά, εγώ, δηλαδή, τον mainstream πράγματα και την τηλεόραση και όλα αυτά, δεν, δηλαδή, λίγο απέχω από το όλο θέμα. Αλλά σε μια μέρα είδα στη διαφήμιση μια προθεσμία με ηλικία 32 χρονών. Και λέω... Το χρόνο δεν θα μπορώ. Το χρόνο σίγουρα δεν θα μπορώ. Το συζήτησα λίγο με τους φίλους μου, ξέρω εγώ, και είπα, δεν πειράζει, θα πάω στο pre-casting, να δω τι παίζει, ας πούμε. Πήγα στο pre-casting με την κιθάρα μου, είπα ένα τραγούδι και είδα ότι ενθουσιάστηκαν με την απόδοσή μου, ξέρω εγώ. Και αυτό, ξέρω εγώ, με ενθάρρυνε, εντάξει, θα πάω και στην πρώτη audition. Και κάπως έτσι κύλησε το θέμα και το συνέχισα και τελικά πάει καλά, ας πούμε. Okay. Έτσι, πολύ απλά και αβίαστα. Ναι, ωραίο. Προφανώς το βγήκε και απλά και αβίαστα. Ναι, ναι, ναι. Κάτι που είπαμε και πιο πριν είναι ότι έχεις δηλώσει πως το μεγαλύτερο σου, η μεγαλύτερη σου έννοια είναι να βγαίνεις εσύ πάνω στη σκηνή. Ναι, δηλαδή γενικά δεν. Είτε στην πραγματικότητα, είτε πάνω στη σκηνή, όταν βλέπω άλλους που το παίζουν να είναι κάτι που δεν είναι, το αντιπαθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορώ να δω κάποιον που το παίζει πάνω στη μέση και να σηκωθώ και να φύγω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα, ο ρόλος μου και στην καθημερινή μου ζωή και με τους φίλους μου και πάνω στη σκηνή είναι να είμαι αυθεντικός, να είμαι ο αυτός μου και να μην σκέφτομαι το θέλω να με αρέσει ο κόσμος ή whatever. Πρέπει να είμαι ο Παναγιώτης Τσακαλάκος και αυτό μόνο. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, να βιώνω το τραγούδι, να ζω τους στίχους, να ζω τη στιγμή, τη μελωδία μου και μόνο αυτό. Τίποτα. Είσαι performer όμως, ναι, δηλαδή ναι. Πρέπει να έχεις κάποιο στη ρόλο. Στη σκηνή πάνω έχεις κάποιο ρόλο, αυτό είσαι persona, δηλαδή. Δεν είσαι πάνω στη σκηνή, δεν μπορείς να είσαι όπως είσαι στη ζωή σου. Στη σκηνή πρέπει να υπηρετώ το τραγούδι, το ρόλο μου επί τη στιγμή. Το κάθε τραγούδι έχει ένα ρόλο και αυτό να το υπηρετώ με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Κατάλαβες. Και να μην το παίζω ότι είμαι. I've got to live it, you know what I mean. Ναι, βέβαια. Yeah. Να το ζεις, να είσαι αυτό. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι γίνονται τα πράγματα, Ναφ. Μα έτσι μπορείς και να πείσεις κιόλας και τον κόσμο να σε ψηφίσει, γιατί είναι ένα σώμα. Δηλαδή, άμα μπω τώρα στη διαδικασία το να προσπαθήσω να είμαι κάτι που δεν είμαι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να με ψηφίσει κάποιο. Να με ψηφίσει κάποιο, αν με γουστάρει, τη λέει και πάπλα. You know? Τι θα γίνει στην περίπτωση που θα τραγουδήσεις κάτι που δεν σου αρέσει. Δηλαδή, έχουμε δει ότι έχεις πει μέχρι στιγμής πιο πολύ ξένο στίχο. Ναι. Και πράγματα που είναι κοντά σε σένα. Εντάξει, είπα και το δεν τελειώσαμε του Ρέμου. Ναι, όντως. Πολύ ωραία τζαζ. Αυτό μου άρεσε διότι ήταν. Το τραγούδι μου άρεσε, αλλά μου άρεσε και η εκδοχή στο τζαζ. Πώς σου ήρθε να το κάνεις αυτό, εσύ το σκέφτηκες? Όχι, διότι έχει γίνει ήδη με τους Ονειράμα. Το άκουσα. Εγώ στην αρχή ήθελα να το κάνω ρέγγε. Αχ. Αλλά μου είπανε όχι, έχουμε αυτή την εκδοχή. Του λέω: ωραία, σούπερ, θα προσαρμοστώ, θα το κάνω. Γιατί όχι, και μου άρεσε η ιδέα. Mm-hmm. Γιατί ήταν σαν πρόκληση για μένα, you know. Mm-hmm. Μου αρέσουν αυτά, you know. Το Pink που είπα, ότι νευρίασε διότι δεν ήξερα το κομμάτι. Και δεν το θεώρησα εξαιρετικό κομμάτι, το θεωρούσα καλό κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά μετά μου έφυγε λίγο ο εκνευρισμός και ενθουσιάστηκα, ας πούμε. Λοιπόν, κάτσε να ενθουσιαστούμε και εμείς. Πάμε να δούμε Killers. Ακριβώς. Yeah. Mr. Brightside, γιατί αυτό είσαι, κύριε μου. Brightside. Είσαι, τελείως. Λοιπόν, πάμε να το... Mr. Brightside, ένα χαρούμενο τραγούδι και τόσο αισιόδοξο για έναν υπεραισιόδοξο και χαρούμενο άνθρωπο. Brightside, ορίστε, να το. Το έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα. Θα μας πει κάτι. Για πες. Μου αρέσουν οι Killers. Μάλιστα αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο το παίζω με το συγκρότημά μου. Ναι. Μου αρέσουν, είναι καλή. Είναι καλή. Mm. Θέλω να δω την εξέλιξή τους, διότι όλα μετρούνται με το χρόνο. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν εξελιχθεί σωστά και ωραία. Θέλω να δούμε και στη συνέχεια τι θα γίνει. Ελληνικά παίζετε? Παίζουμε, γιατί όχι. Όχι, λέω έτσι. Ναι, 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 ναι. Τα πειράζετε λίγο. Το κάθε τραγούδι προσπαθώ. Τα περισσότερα τραγούδια τα πειράζω. Καταλάβες. Και από ένα πρόγραμμα η πλειοψηφία είναι ξένα και παίζω και εννοείται κάποια ελληνικά. Τα παιδιά έχουν έρθει να σε δουν στο σόου.
Κάποιοι έχουν έρθει όλοι μαζί ομαδικά, δεν έχει γίνει, θα γίνει σίγουρα. Τι σου λένε, πώς είστε, καταρχήν. Κοίτα, είναι περίεργο, γιατί είμαστε drums, μπάσο, πλήκτρα. Είστε έξι συνολικά, νομίζω. Είμαστε έξι, ναι, αλλά υπάρχουν και αντικαταστάτες. Γιατί you know, διότι έχω τρεις πλήκτρα. Τρεις που παίζουν πλήκτρα, δύο που παίζουν μπάσο. Οργάνωση. Γιατί ξέρεις. Για πες τι θέλεις να ρωτήσεις, γιατί πριν. Αυτό θέλω να μου πεις τι σχολείο σου κάνουν, που σε βλέπουν τώρα σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή σε έχουν δει τώρα επί σκηνής όλο μαζί και τώρα σε βλέπουν σε κάτι το οποίο είναι τηλεοπτικό, είναι σοου, είναι. Ναι. Τρίνεσαι. Ναι, ναι. Έχουν χάρη. Έχουν καταρχάς χάρη. Και ιδιαίτερα όσο εξελίσσεται, δηλαδή με το τραγούδι που είπαμε, την Pink, που ήταν το καλύτερο μου μέχρι στιγμής, διότι είμαι καλύτερα με τη φωνή μου και με την ψυχολογία μου. Έχουν ενθουσιαστεί και μου λένε, θα μου πούνε, άμα κάτι δεν τους αρέσει θα μου το πούνε, διότι οι φίλοι μου γενικά έτσι λειτουργούν. Αν είναι κάτι δεν τους αρέσει μου το λένε, αν τους αρέσει κάτι μου το λένε γι' αυτό. Αυτά δηλαδή είναι όλα κομπλέ, είναι χαρούμενοι για μένα. Είμαι και εγώ χαρούμενος διότι ανακαλύπτω ότι μου αρέσει να κινούμε πάνω στο stage χωρίς μια κιθάρα πάνω μου. Δηλαδή, εγώ έχω μάθει μια ζωή με μια ακουστική κιθάρα πάνω μου και ένα μικρόφωνο. Καταλαβαίνεις. Οπότε... Και τώρα κάνω show που, δηλαδή με το χορευτικό που έκανα στο Pink, πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω. Ναι. Αλλά ήθελα να το κάνω. Καταλάβες, και ήθελα να το μάθω και το χάρηκα πολύ. Και σου είπε και ο Κωστόπουλος, σου είχε πει σε κάποια φάση, ότι έχεις πάρει από την Αμερική αυτό το καλό. Δηλαδή, ότι είσαι, ας πούμε, entertainer, ξέρεις. Ναι, ναι. Αλλά... Την καλή πλευρά, συμφωνείς εσύ με αυτό? Εγώ συμφωνώ από την άποψη ότι πιστεύω ότι έχω πάρει τα θετικά και από τις δύο χώρες. Mm-hmm. Καταλάβες, δηλαδή ό,τι θετικό έχω εισπράξει από την Αμερική το έχω πάρει μαζί μου. Ό,τι θετικό έχω πάρει από, αυτό, από την Ελλάδα και είναι ένα μείγμα για μένα. Mm-hmm. Οπότε είναι αυτό. Σίγουρα καλύτερο. Yeah. Έτσι. Αυτά είναι. Ωραία όμως όλα αυτά. Καλά πέρασε στη σκηνή, αλλά υπάρχει όμως και κριτική. Εσύ δεν αγχώνεσαι καθόλου? Τα. Τελικά και όλα αυτά. Δεν νιώθεις λίγο? Π.χ. Δεν μπορώ να πω ότι αγχώνομαι, διότι άμα θα μου πει κάτι που συμφωνώ μαζί του, έχει απόλυτο δίκιο να μου το πει. Οπότε γιατί δεν υπάρχει λόγος να αγχώνομαι γι' αυτό. Άμα μου πει κάτι όμως που είναι εντολές off, θα πρέπει πολύ ευγενικά να μου δώσει διευκρινήσεις. Κάτσε, να το ρε παιδί μου, όμως δεν αγχώνεσαι που ξέρεις ότι είναι σαν οντισιόν κάθε φορά. Δεν στην είναι. Αρχή, κάθε ναι, live είναι σαν αλλά οντισιόν. Αλλά πλέον όχι. Πλέον έχω συνηθίσει τη διαδικασία και ίσα γουστάρω πάρα πολύ τη διαδικασία. Και όταν ανεβαίνω, δεν σκέφτομαι ότι θα μου πει και η Κριτική Επιτροπή. Σκέφτομαι να δώσω τον αυτό μου εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Μάλιστα. Αλλά αυτό όταν είναι. Τελειώνει και βρίσκομαι μπροστά του. Είσαι λίγο προσοχή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πλέον έχω περιμένω να δω τι θα μου πει ο κύριος Καπετανίδης. Γιατί με έχει ξαφνιάσει. Από τη μία δεν ξέρω τι θέλει. Αλλά τελικά μου έχει πει θετικά λόγια και έχω ενθουσιαστεί. Ωραία. Είσαι χαρά τη ζωή, παιδί μου. Μπράβο. Πάμε σε ένα διαλεπτάκι να πάρουμε μια ανάσα. Συνεχίζουμε με χαρά όμως εμείς. Έτσι γενικότερα τη χαρά τη ζωή. Πάμε. Αυτά, παιδί μου, δεν γίνεται, δεν κάθεται. Μόνο με λουρί. Όπως βλέπεις εδώ, θα κάνεις και γιόγκα. Γιόγκα, να το σαν βλέπεις. Θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιου τύπου, γιόγκα ή κάτι? Γιόγκα θα κάνω σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Θα έρθει ο ένας χορευτής να μας κάνει. Όχι, έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Αλλά γενικά γυμνάζομαι και εντάξει, αλλά απλά το γιόγκα όχι σε τόσο υπερβολικό. Τι γουστάρεις να κάνεις πιο πολύ που ξεδίνεις, που σ' αρέσει από γυμναστική? Jogging. Το τρέχω. Προφανέστατο, έτσι. Okay, yeah. Όλα τα σχετικά, δηλαδή με γυμναστική, πάντα. Α, σ' αρέσει. Ναι, δεν βαριέσαι, ας πούμε, όχι, όχι, να τρέχει. Ίσα-ίσα είναι ένα τεστ για τον εαυτό σου. Μου αρέσει να το κάνω μόνος μου και για να παλέψω με τη βαρεμάρα μου. Κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί να μην κάνω κι εγώ αυτό το τεστ για τον εαυτό μου? Εγώ νομίζω, όχι, ρε, εσύ, εγώ νομίζω θα κάνουμε το τεστ μαζί. Παιδιά, ξαφνικά κάνει πάρα πολύ ζεστή εδώ μέσα. Παιδιά, δεν ξέρω, ανάψτε όλα τα air conditioning. We love Παναγιώτη, λέει η Λάρα με τον Τόμι, ο οποίος είναι κουμπάρι σου. Κουμπάρι μου, yeah, Λάρα Τόμ. Λοιπόν, ο Τζον συμφωνεί μαζί σου. It's called performance art. If it's not from the heart, it's just a performance, not art. Ah. Λοιπόν, του Στέφανο του αρέσει πάρα πολύ η επιλογή του Παναγιώτη για το Uprising των News. Συμφωνεί πάρα πολύ με σένα. Πιστεύω ότι ο Παναγιώτης θα είναι το Greek Idol, έχει σούπερ φωνή και τέλειο στυλ. We love you, λέει η Τάτη. Και ο Άντων μας στέλνει ότι σου έρχεται πάντα να είσαι αυτός σου, όπως λες. Σε είχε δει στο πρώτο live γιατί είχε πάει να υποστηρίξει την Κατερίνα Μορένα. Μορένα. Καλή συνέχεια και να είσαι πάντα τόσο τρελός με την καλή έννοια. Cool. Πολύ ωραία. Νιώθεις ωραία που παίρνεις έτσι τόσα μηνύματα? Η αλήθεια είναι ότι νιώθω μία εκτίμηση τρομερή, mm-hmm. διότι είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρω, mm-hmm. οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία το να με βλέπουν και να με ψηφίζουν. Και εγώ νιώθω μία τρομερή αποχρέωση και μία ευγνωμοσύνη και μία εκτίμηση τρελή, ότι
ευχαριστώ πάρα πολύ, you know what I mean. Και νιώθεις ότι παίρνεις και το feedback δηλαδή από τον κόσμο. Ότι... Παίρνω αυτό το feedback, αλλά παίρνω μια αγάπη από αυτούς και νιώθω ότι πρέπει να δώσω και εγώ πίσω, you know what I'm saying, σε αυτούς, διότι πραγματικά τους εκτιμώ. Δηλαδή το παιδό. Πώς το λέμε, I don't take it for granted. Ναι. Δηλαδή το εκτιμώ πάρα πολύ. Το παίρνεις δεδομένο, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το σέβομαι τρελά αυτό το πράγμα. Βέβαια. Αυτό και να σου πω κάτι, έστω έχεις και δύο Facebook accounts, έχεις και page, fan page, έχεις και. Αυτό θέλω να δώσω ένα σχόλιο. Μπορείς εκεί πέρα στην κάμερα. Λοιπόν, ένα shout-out θερμό σε όλοι στο Facebook, στο Twitter, στο YouTube, στο προφίλ μου το αρχικό, στο προφίλ μου το Β, που όντως είμαι εγώ, κάθομαι και απαντάω σε όλους με στα μηνύματα, τα inboxes, στα wall posts, σε οτιδήποτε είμαι εγώ που είμαι εκεί και κάθομαι 2 ώρες το βράδυ πτώμα και σας απαντάω, γιατί σας αγαπάω, είστε πάρα πολύ cool, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλά είναι λοιπόν. Yeah. Πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Πολύ ωραία. Ψάξτε το να το βρείτε κι εσείς όσοι θέλετε να μιλήσετε, να επικοινωνήσετε μαζί του. Είναι Παναγιώτης με YO. Ναι, Πανχάνε Γεωρίς with a YO, Τσακαλάκος, και τώρα θα είναι στο Β. Μην μου στέλνετε στο κανονικό μου, στο Β τώρα, έχει γεμίσει το άλλο. Παιδιά, γιατί τόσοι είναι οι φαν. Σας παρακαλώ, είναι οι φαν πολύ και απαντάει ο άνθρωπος, για όσους δεν το κατάλαβαν, είναι ο ίδιος. Μα είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι με ρωτάνε, είσαι ο ίδιος. Εννοείται ότι είμαι ο ίδιος και κάθομαι και με πτώμα και κάθομαι και απαντάω σε όλους και να ξέρετε ότι είμαι εγώ. Το απολαμβάνεις. Και σε ξεκουράζει κιόλα. Ναι, είναι μια λύτρωση γι' αυτό το να είμαι και στο Facebook, ξέρω εγώ, και στην κοσμάρα μου, ας πούμε, με λίγο του ίντερνετ. Φαντάζομαι τι θα έπρεπε να κάνουν οι Beatles, άμα ήταν στην εποχή του Facebook, τι θα έπρεπε να έχουν, θα είχε πέσει το network, έτσι. Μου αρέσει το σχετικό. Ναι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν λέγεται τυχαίο. Θα περάσουμε να δούμε Beatles, που μας είπες ότι επίσης τους αγαπάς και τους σέβεσαι. Βέβαια. Ωραία. Οπότε θα πάμε να δούμε Within You, Without You. Yes. Και θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε κιόλας και λίγο. Εννοείται, Beatles, και δεν θα σχολιάσουμε. δεν έχουμε ηρεμήσει λεπτό. Όχι, ναι. Πες το. Όχι, δεν έχουμε ηρεμήσει. Δηλαδή είμαστε σε μια... Λοιπόν, όποτε μας πέφτει ενέργεια, θα σε φωνάζουμε λίγο να περνάς από εδώ. Γιατί δεν μένεις και πολύ μακριά. Εμείς μένουμε πιο κοντά, συγγνώμη. Άρα, αν μπορείς... Εγώ θα ήθελα κάθε μέρα να είμαι καλύτερο και να είμαι εδώ μαζί σας. Αυτά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις, θα επικοινωνούμε μαζί στο Facebook. Ωραία. Θα σου λέμε, Παναγιώτη, κάτι συμβαίνει σήμερα, η ενέργεια δεν πάει καλά. Έγινε. Έλα να δώσει λίγο boost το όλο θέμα. Εγώ θα σου στέλνω SMS στο κινητό σου καλύτερα, έτσι. Δεν σε πειράζει. Τσακ μπαμ θα έρχομαι. Τσακ μπαμ, παιδί. Τσακ μπαμ, τσακαλάκος. Τσακαλάκος, yeah. Είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις ακούσει για το επιθετό σου. Ιδίως εδώ στην Ελλάδα. Τύπου τσακάλο τσακαλάκος. Ναι, γιατί εμείς το λέμε εδώ. Το λέω, ο καπιταλίτης είχε πει τσακάλι τσακαλάκος. Δεν νομίζω να είναι περίεργο πλέον, γιατί δεν έχω ακούσει τα πάντα. Ας πούμε, αλλά τσάκαλο, τσακάλι. Whatever. Και στη Θεσσαλονίκη το λένε πάρα πολύ. Α, εκεί το λένε πάρα πολύ. Τσακαλάκο. Αυτό ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις. Το σκεπτικό. Τι ωραία. Λοιπόν, και επειδή διάβασα στο επίσημο site του Greek Idol, στην επίσημη σελίδα και όλα αυτά, έχεις δηλώσει ότι δεν είσαι καθόλου πρωινός τύπος. Και ότι εφαρμόζει τη συμβολή τη γιαγιά σου να βάζει το ξυπνητήρι στην κατσαρόλα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Και επειδή και εγώ δεν ξυπνάω με τίποτα το πρωί όμως, με τίποτα. Έχω θέμα με το χουζούρι, έρωτα. Θέλω να μας δώσεις μερικά extra tip για το πώς να ξυπνάμε. Tips. Ναι. Για το πώς θα ξυπνάμε το πρωί. Ειδικά για την άφη, γιατί έχει. Ειδικά για μένα. Λοιπόν, πρέπει να αποσυρθεί λίγο το Facebook από τη ζωή σου, άμα θέλεις να ξυπνάς νωρίς. Πρώτα. Τι εννοείς. Ότι εγώ κάθομαι και δεν κάτι ξέρει. Το θέμα είναι ότι όντως. Όταν δουλεύεις βράδυ, δεν ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί πηγαίνεις για ύπνο. Κατάλαβες. Αλλά... Όταν δεν δουλεύεις βράδυ. Γιατί η ΝΑΒ δεν δουλεύει βράδυ. Κοιμάται νωρίς, αλλά μπορεί να ξυπνήσει και 1 η ώρα, αν θέλεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εκπαιδεύσεις το σώμα σου για να ξυπνάει νωρίς. Και αυτή η εκπαίδευση την εφάρμοσα πριν να αρχίσουν τα live. Και εν τέλει, αστείο το λέμε, αλλά εν τέλει αυτό προκάλεσε τη ζημιά που είχαμε τις φωνητικές μου χορδές. Το ότι άρχισε να ξυπνάω νωρίς και να αλλάζω το σύστημα που τον τρόπο με τον οποίο. Αυτό σου προκάλεσε ζημιά. Στις φωνητικές μου χορδές. Και τραγούδισα μια βραδιά με το συγκρότημά μου τελευταία στιγμή και ζορίστηκαν και πρίστηκαν οι φωνητικές μου χορδές. Λόγω του ότι εγώ ξυπνάω στη ζωή μου τώρα νωρίς. Κατάλαβες. Άρα, άμα θέλω να τραγουδήσω, να μην ξυπνάω νωρίς. Τώρα θα τραγουδάω πάρα πολύ καλά. Προσοχή. Τέλος πάντων, εγώ πλέον έχω μπει στη διαδικασία
Δεν ξέρω αν στεναχωριέμαι ή χαίρομαι γι' αυτό, αλλά ξυπνάω νωρίς κάθε μέρα. Για να θέλω να ξυπνήσω αργά δεν μπορώ. Ναι, οκ. Κατάλαβες. Τώρα. Διότι είμαι σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυστηρό. Μετά θα ξαναμπεί πάλι στο δικό σου πρόγραμμα. Ναι, εντάξει, ναι. Σιγά-σιγά. Ναι. Σιγά. Το βράδυ μου αρέσει πολύ, το βράδυ μου αρέσει και το πρωί, μου αρέσει και το μεσημέρι, τα πάντα μου αρέσουν. Ποιο είναι το πιο τρελό σου όνειρο που δεν το έχει κάνει πραγματικότητα ακόμα? Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση, πρώτον, αν είσαι εσύ σε θέση να το ακούσει. Και δεύτερον, το MTV να το ακούσει. Okay. Εντάξει, μ' άρεσε. Όχι, πλάκα. Το μεγαλύτερο μου όνειρο, που είναι αλήθεια και γι' αυτό είμαι και στο Greek Idol, είναι να βγάλω ένα δίσκο. Αυτό θέλω να κάνω. Ωραία. Θέλω να κάνω ένα δίσκο. Αυτό. Αυτό είναι. Εύκολο. Αλλά τα λέμε είναι camera, πολύ εύκολο. Θα μου πεις μετά, μόλις. να γνωρίσεις ένα, μάλλον τον Paul McCartney, μια και είδαμε Beatles πριν. Πες μου δηλαδή μια τρέλα ή κάτι, ας πούμε, που θα ήθελες πάρα πολύ να συμβεί. Συνεργασία, ας πούμε. Σε ένα επίπεδο ονειρικό. Επαγγελματικό όμως. Επαγγελματικό, αλλά κάτι τρελό. Έχεις κάτι να μου πεις? Όχι, απλά έχω να πω ότι γενικά οι Πύρος, ας πούμε, είναι ένα τρομερό συγκρότημα. Υπήρξαν και έχουν αντέξει με το χρόνο. Mm-hmm. Το τεστ του χρόνου. Mm-hmm. Διότι γράφανε. Αυτό είναι το κοινό μεταξύ όλων των κλιπάκια που έχουμε δει, τα συγκροτήματα σήμερα. Ότι ο Sting, οι Beatles, πολλοί άνθρωποι γράφουν σούπερ τραγούδια, τα οποία δεν είναι εύκολα τραγούδια για τη στιγμή. Είναι τραγούδια που παραμένουν μέσω του χρόνου. Και αυτό για μένα μετράει πιο πολύ από όλα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να μας τραγουδήσεις. Πριν μας τραγουδήσει όμως, θέλω πρώτον να πούμε κάτι. Ότι όλοι εσείς, σε εσάς θα αναφερθώ. Σε εσάς μόνο. Μπαίνετε στο site μας, γιατί τρέχει ένας πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός, μέσα από τον οποίο μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την προβολή του ACDC Live at River Plate, το οποίο θα προβληθεί στο Don City. Το οποίο είχε γίνει, στην Αργεντινή. Αυτό ναι, το 2009. Ναι. Από τότε είχε γυριστεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόταση για εμάς. Επίσης, μέσα από το site μας μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλά event τα οποία τρέχουν. Βέβαια, βέβαια. Συνέχεια, ναι, να ενημερώνεστε. Mm-hmm. Και το Σάββατο, αν θέλουμε, μπορεί να σε δούμε και εσένα. Τι θα πεις και τι θα κάνεις. Λοιπόν, πριν σε ακούσουμε στο τραγούδι που έχεις να μας πεις, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Περάσαμε πολύ ωραία. Μας έδωσες πολύ energy, ρε παιδί. Μα και εσείς μου δώσετε. Αυτό είναι το θέμα. Μα είναι η χαρά της ζωής. The bright side. Ευχόμαστε κάθε καλή επιτυχία στη συνέχεια στο παιχνίδι και σε ό,τι και αν κάνεις. Και ελπίζω να σας δω στο Greek Idol εκεί πέρα στην κερκίδα μου, να πούμε. Αυτά είναι, με φανελάκια και τσακαλάκια, τσακαλάκος. Yeah, baby. Φιλιά πολλά από εμάς και... Ευχαριστώ πολύ. Θα τώρα απολαύσουμε. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino. Porno lleva papel, perdí don el corazón de la grande Babilón. Me detiene clandestino, porno lleva papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Seúl y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Fadas man en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino, por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me detiene clandestino. Yo soy al quebrarley, mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino por. Lleva papel, perdido en el corazón de la grande Mabilo. Me detiene clandestino, yo soy algebrale. Manu negra, clandestino, peruano, clandestino, africano.